Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη και 13. Δεν έχει κάτι, Τρίτη έχει, Παρασκευή έχει, Τετάρτη και 13 δεν έχει. Καλησπέρα σας στο Λίμπερο 107,4, εδώ Ράγια Μπλε, ξεκινάμε. Παρέα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Έχουμε θεματάκια και σήμερα να καταγράψουμε. Έχουμε και quiz, έχουμε και διαγωνισμό, παύλα δώρο. Ετοιμαστείτε. Και επειδή μου άρεσε και σας άρεσε όλο αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με το Zippo, που κληρώσαμε και είχαμε αρκετά μηνύματα και συμμετοχή με το Zippo του Ηρακλή από την boutique του Γυμναστικού Συλλόγου. Ένας γυμναστικός σύλλογος που τραβάει όσα τραβάει και μετά τα χθεσινά μας απασχολεί ακόμα και όλο ένα και περισσότερο, θα τα πούμε σε λίγο. Σήμερα έχουμε ακόμα ένα διαγωνισμό. Αλλά παιδεύομαι. Παιδεύτηκα γιατί όπως ο Zippo, Χρήστο μου, έτσι και το... Και η ζώνη που θα κληρώσουμε σήμερα και αυτή από ζου ξεκινάει. Κοίτα τι μας κάνει. Μας δυσκολεύει και στο quiz, μας δυσκολεύει και στις μουσικές επιλογές. Αλλά τα καταφέραμε για ακόμη μια φορά και βρήκαμε τη λύση. Και εξηγούμε. Κληρώνουμε μία υπέροχη ζώνη Ηρακλή. Για εσάς που θέλετε να φοράτε το τζιν σας, το παντελόνι σας, να μην πέφτει. Πολύ ωραία ζώνη με το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Ένα δωράκι έτσι. Όμορφο, διαφορετικό, σπάνιο, όπως ήταν και το Zippo την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό είναι από ζου. Ζήζει το παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κληρώσαμε το Zippo. Να μην παίξουμε πάλι ζήζει το, παίξαμε και ζόμπι από τους Cranberries, Χρήστο μου. Οπότε είπα να το μεταφράσω. Η ζώνη πώς λέγεται, belt δεν λέγεται. Belt λέγεται. Έβαλε λίγο B, ρε εσύ Χρήστο, αφού λέγεται belt η ζώνη. Θα ακούσουμε Beatles σήμερα, αφού η ζώνη στα αγγλικά λέγεται belt και αρχίζει από μπου. Νατάσα, καλησπέρα. Γιατί να μην υπάρχει η εκπομπή, για αυτό που μου λες, δεν μπορώ να βρω λόγο για να μην υπάρξει σήμερα. Κανονικά είμαστε εδώ, όπως ακούς φαντάζομαι. Και έχεις συντονιστεί όπως και όλος ο κόσμος στα χαιρετίσματά μου, στον κόσμο του Ηρακλής, ακροατές, ακροάτριες, σε Ελλάδα, Ευρώπη, πλανήτη, εξωτερικό γενικότερα. Πάμε στο quiz μας, πάμε στο διαγωνισμό μας. Κληρώνουμε μια πολύ ωραία και ανώλευκη ζώνη με το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, την οποία θα παραλάβει ο νικητής ή η νικήτρια από την boutique, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με το Zippo. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα βάλαμε quiz που αφορά ζου, πάλι θα βάλω ζου, αλλά δεν θα σας ζητήσω το ίδιο. Χαζός είμαι. Πλάκα κάνω. Θα σας ζητήσω να μου πείτε το μικρό όνομα του αθλητή που ήταν στο quiz και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, Χρήστο μου, είχαμε πει βρείτε μου δύο αθλητές που αρχίζουν από ζου. Είχαμε μέχρι και Ζαχαριάδης από το Στίβο, συγχωρεμένος, και Ζούντμπι και Ζίφκα και Σντόφτς και Ζελιάσκοφ και Ζαΐμι και τι άλλο είχαμε και Ζιαμπάρι. Είχε πολύ ζου. Σήμερα λοιπόν θέλω να μου πείτε το μικρό όνομα του Ζούντμπι. Εύκολο, νομίζω. FM, κενό, ονοματεπώνυμο. Το μικρό όνομα του Ζούντμπι, παιχτούρα αυτή, αν και έχασε πέναλτι νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το έχασε, ναι, εντάξει, είπα να μην το πω ρε Χρήστο, πονάει, αλλά το είπα. Το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526, επαναλαμβάνω, FM, κενό, το μικρό όνομα του Ζούντμπι, που όπου δυσκολεύομαι καμιά φορά θα μου ξεφύγει το μικρό του, αν μου ξεφύγει θα βάλω άλλο quiz. Λοιπόν, το μικρό όνομα του Ζούντμπι, αποστολή στο 54526. Το ξαναλέω. FM κενό. Το μικρό όνομα του Ζούντμπι, το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο 54526. Αν το βρει μόνο ένας, δεν θα κάνουμε κλήρωση. Αν το βρουν παραπάνω, θα κάνουμε κλήρωση στις 8 για μια πολύ ωραία ζώνη του Ηρακλή. Η μουσική πολλές φορές βοηθά και οι Beatles το έχουν αυτό. Να μας βοηθήσουν και σήμερα για εκνευρισμούς, για στεναχώριες, για οτιδήποτε άλλο υπάρχει και έχει να κάνει με τον Ηράκλη. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα με το Zippo ήσασταν πολύ πιο ζεστοί, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δω, ελπίζω να με εντυπωσιάσετε όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Ξαναλέω το quiz μας, γιατί κληρώνουμε μια πολύ ωραία ζώνη Ηρακλή. Με το σήμα του Γυμναστικού Συλλόγου μπροστά, η ζώνη για το τζιν σας, για το παντελόνι σας. FM, κενό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Το μικρό όνομα του Ζούντμπι,
που έπαιξε τη δεκαετία του 80 εκεί στα τέλη στον Ηρακλή. Και το αποστέλλετε στο 54526. Επαναλαμβάνω, FM, κενό, το μικρό όνομα του Ζούμπι, Ζου και αυτό, Ζου και η Ζώνη. Και το αποστέλλετε στο 54526 μαζί με το ονοματεπώνυμό σα. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Άντε να σα δω. Υπάρχει ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10 για τα διαρκεία. Ο σύλλογο μα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε για άλλη μια φορά τη στήριξή μα σε όλα τα αθλήματα. Η οικονομική ανάγκη είναι μεγάλη. Η διάθεση των ειστηρίων διαρκεία έχει ξεκινήσει. Εμεί ενημερώνουμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή που θέλει να προμηθευτεί ότι τα γραφεία του συνδέσμου μας στην πλατεία Αριστοτέλους θα είναι ανοιχτά μετά τις 8.30 το βράδυ καθημερινά και θα τα διαθέτουμε σε όλο τον κόσμο. Πρώτον, θα υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας για το τμήμα ποδοσφαίρου στη τιμή των 70 ευρώ. Δεύτερον, θα υπάρχουν και εισιτήρια διαρκείας του τμήματος βόλεϊ στη τιμή των 50 ευρώ συνδεσμιακό. Τρίτον, επίσης προαιρετικό για όποιον θέλει, θα υπάρχει κουπόνι οικονομικής ενίσχυσης του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής στη τιμή των 10 ευρώ. Ντούστα διαρκείας, στήριξη στο σύλλογο. Ιστερόγραφο 1, άντεξε η αγάπη μας ολόκληρο αιώνα, χάθηκε μέσα σε μια γαλάζια Βαβυλώνα. Ιστερόγραφο 2, 80, 11, 17 και εγώ θα το φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Ιστερόγραφο 3, επίσης για όσους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης ή Ελλάδος, υπάρχει δυνατότητα αποστολής με αντικαταβολή. Ντου, ορμάτε στα διαρκείας. Από χθες κυριαρχεί το θέμα του Γυμναστικού Συλλόγου, όχι ότι το ποδόσφαιρο έχει πάψει να είναι ψηλά. Και τα υπόλοιπα, αλλά με το ΓΣ είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τώρα, από χθες σας είχαμε πει ότι αυτό που μας είχαν μεταφέρει ως, δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία, αν είναι αιτία, αν είναι οτιδήποτε άλλο, ότι λόγω των μνημονίων, λόγω της κατάστασης που υπάρχει, δεν μπορούσε να περάσει τώρα από τη Βουλή αυτή η τροπολογία και πάει για τέλη Αυγούστου, πάει για Σεπτέμβριο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και σήμερα, αλλά μέχρι τότε τι γίνεται. Μέχρι τότε τι γίνεται, γιατί 18 του μηνός τελειώνει η θητεία πρωτοδικείου, διοίκηση πρωτοδικείου, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε παράταση, ανανέωση όπως θέλετε πείτε το, και υπομονή μέχρι τέλη Αυγούστου. Και επειδή είμαστε σοβαροί άνθρωποι και φοράμε παντελόνια, εάν περάσει τροπολογία, θα το πούμε. Γιατί ο Ηρακλής από πολιτική βούληση, υπουργούς και τα λοιπά, πολύ λίγα πράγματα, ελάχιστα, αν έχει κερδίσει. Αλλά αν γίνει κάτι, εδώ είμαστε και θα το πούμε, δεν είμαστε κακόψυχοι, δεν είμαστε κακοί. Είμαστε ειλικρινείς, ευθύς, ρεαλιστές και φυσικά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει το καλό του Ηρακλή. Και όσοι λένε ότι θα κάνουν κάτι για τον Ηρακλή και δεν το κάνουν και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εμείς θα είμαστε εδώ να λέμε το αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα κάποια στιγμή οι ίδιοι το κάνουν θετικό, πάλι εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός να το πούμε και να τους πούμε ναι, το είπατε και το κάνατε και μπράβο σας. Αλλά όταν λέτε κάτι και δεν το κάνετε, μπράβο, δεν θα σας πούμε. Καλησπέρα και στον φίλο που με ρωτάει για το μπάσκετ. Δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση. Καμία. Όταν έρθει η επίσημη ενημέρωση, καλέ μου φίλε που με ρωτάς, για συναντήσεις και για Δρακόπουλο κτλ. Γιατί εκκρεμεί αυτό. Για συνάντηση Δρακόπουλου Χατζικυριακίδη, πολλά εκκρεμούν στο μπάσκετ, για μεταγραφές, για το ένα και το άλλο. Για αλλαγές στο ρόστερ και τα λοιπά, αλλά πρωτίστως η συνάντηση Δρακόπουλου Χατζικυριακίδη, περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση. Και μιας και λέω για μπάσκετ, να το πω για να μην το ξεχάσω, γιατί χθες είχαμε το φίλο μου το Χαρίλαο και δεν πρόλαβα να το πω. Πούντο. Πούντο ρε Χρήστο, δώσ' μου λίγο τα σκαθάρια να το βρω. Το βρήκα. Το Σάββατο 16 Ιουνίου η Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή αποχαιρετά τους αθλητές με μια τελετή λήξης που θα περιλαμβάνει διαγωνιστικά παιχνίδια, βραβεύσεις των αθλητών και αγώνα μεταξύ των γονέων, ώστε να κλείσει όμορφα το ακαδημαϊκό έτος 17-18. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το Σεπτέμβριο. Το Σάββατο λοιπόν η γιορτή αυτή
που θα γίνει για το κλείσιμο της σεζόν της χρονιάς για τις ακαδημίες του μπασκετικού Ηράκλεια. Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα, η ζώνη δεν πουλάει. Θέλετε ζήπο πάλι, στο ζήπο είχαμε χαμό, σήμερα πεσμένους μας βλέπω. Ξανά, FM γράφετε και ενώ αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, το μικρό όνομα του Ζούντμπι και αποστολή στο 54526. Περιμένω τα μηνύματά σας, κληρώνουμε μία πολύ ωραία ζώνη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής με το σήμα του Ηρακλή μπροστά. Στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, όπου συνεχίζουν το σχεδιασμό, το προγραμματισμό, πρόσφατα ακούσατε εδώ τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ηρακλή. Στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή που περιμένουμε, είμαστε σε στάση αναμονής για τα έξω αγωνιστικά και χθες υπήρχε ένα συμβούλιο, συνήθως Τρίτη γίνεται αυτό, στα γραφεία της Μίκρας για πάρα πολλές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, για την εκαθάριση, για τη σύσταση της νέας ΠΑΕ, για όλα αυτά που απασχολούν το ποδόσφαιρο. Συν του αγωνιστικού βέβαια που κατά πάσα πιθανότητα 23 Ιουλίου θα είναι η πρώτη, η προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια και θα γίνουν κάποια φιλικά με εθνικό άχνας όπως μας είπε ο coach πρόσφατα και αυτό που έχει κλειστεί για 19 Αυγούστου στην, με την Ξάνθη, τώρα μάλλον στην Ξάνθη θα το δούμε. Αυτό που δεν αλλάζει πάντως τα τελευταία 14 χρόνια στον Ηρακλή είναι ένα, ή μάλλον είναι ένας, και έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Φώτης Γκυζέλης και τον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ. Να το πω φαινόμενο ή θα γίνω υπερβολικός? Φαινόμενο και από την άποψη του ότι κάποιος είναι σε μια ομάδα τόσα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι οξύμορο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι? Αυτό, δηλαδή και σπάνιο για το παγκόσμιο, όχι μόνο για το ελληνικό. Και το χτυπάνε, νομίζω. Λέει όλοι φεύγουν, ο Γκυζέλης μένει. Γιατί ρε παιδί μου? Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή τι έχουν πάει. Είναι πάντως, είναι μια αλήθεια ότι από το 2004 και ναι, πάμε για ακόμα μια σεζόν. Το 4 δεν ήταν. Με Σέρχιο Μαργαριάν. Ναι. Με Μαργαριάν. Ναι, μιλάω ως προπονητής τερματοφυλάκων, γιατί και τερματοφύλακας του Ηρακλή ήσασταν και σε ακαδημίες χρόνια και τα λοιπά. Αλλά σε ακαδημίες ήμουν από το 2001 μέχρι το 4. Τρία χρόνια, ναι. Αλλά στο συγκεκριμένο πόστο δεν ξέρω, κύριε Γκυζέλη, πρέπει να το ψάξω να δω αν κάποια άλλη ομάδα στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει προπονητή τερματοφυλάκων για 14 χρόνια. Εμένα πάντως δεν με ενδιαφέρει. Καλά, ναι, οκ. Okay. είναι στατιστικό. Είναι στατιστικό. Ναι, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω πρόβλημα. Ας μείνει και 15 και 16 χρόνια κάποιος, αν παράγει έργο και σωστά κάνει καλή δουλειά, από εκεί και πέρα, γιατί είναι αυτοί ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει για σας αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι... Τιμή είναι για μένα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην ομάδα του Ηρακλή και να σου πω και ότι δεν έψαξα να πάω κάπου άλλο. Δεν το επιδίωξα. Δηλαδή να φύγω από την Ηρακλή και να πάω και σε δύσκολες κατηγορίες, έτσι που θα μπορούσε κάποιος να πει δεν κατεβαίνω στη Δέλτα, δεν κατεβαίνω στη Γάμα, δεν κατεβαίνω στη Β. Δεν το έψαξα καθόλου. Δηλαδή δεν χτύπησα πόρτες, δεν έκανα τίποτα. Αυτό, δηλαδή πάει μόνο του, πάει, δεν ξέρω τι γίνεται. Και δεν επηρεάζεστε... Αν και αποχώρησα δύο χρονιές από τον Ηρακλή, έτσι. Mm-hmm. Το 2011, ας πούμε, όταν μείναμε κάποια άτομα εκεί που τάχνανε ποιοι θα μείνουν για να τρέξουν την ΚΑΠΑ 20 τότε. Ναι, ναι, ναι. Την ομάδα μέχρι να γίνει το deal με την ΑΕΠ. Mm-hmm. Μόλις τελείωσε ο ρόλος ο δικός μου και ήρθε η ΑΕΠ, ο κύριος Παπαδόπουλος, με την ομάδα των Ποτίων. Δεν αποχώρησα μόνος μου, διότι την πρόταση που μου έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν να μείνω σαν βοηθός. Εγώ βοηθός δεν δέχτηκα, ο ρόλος μου είναι άλλος, τον είπα ευχαριστώ πολύ. Η επιστροφή δεν άργησε όμως πολύ, άργησε η επιστροφή. Το καλοκαίρι με πήραν τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει. Δεν ήταν και πολύ. Και φέτος με τον κύριο Παπαθανασάκη, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο το καλοκαίρι, τελευταία εβδομάδα μάλιστα. Μόλις δηλαδή ήταν 2-3 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για να είμαι στην ομάδα της Β' Εθνικής, τον εξήγησα τους λόγους και τον είπα ότι εγώ μαζί σου δεν συνεχίζω και δεν με ενδιαφέρει και αποχώρησα.
Τώρα με αφορμή, κύριε Κιζέλη, αυτό που αναφέρετε, που σας πήρε τηλέφωνο, που είχε το θράσος να σας πάρει τηλέφωνο για να σας ζητήσει να παραμείνετε. Με πήρε τηλέφωνο και έπεσα από τα σύννεφα. Ξέρεις, είστε για μένα ένα κομμάτι και είσαι σημαντικός για την ομάδα. Φαντάζομαι τα ακούσατε, τα ακούσατε Βερεσέ όλα αυτά και κάνατε αυτό Βερεσέ, που τον είπα τα πράγματα όπως είναι, τον έθεσα το πρόβλημα δηλαδή κατάματα εκείνη την ώρα, ας πούμε, του τα είπα όλα. Από εκεί και πέρα τον είπα ευχαριστώ πολύ, αλλά με σένα δεν μπορεί να σμίξει. Και μόλις έγινε όλο αυτό που έγινε και η ομάδα κατέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, ήσασταν ξανά εδώ. Πάλι τηλέφωνο, και μπορούν να βοηθήσουν και βρεθήκαμε όλοι εκεί. Μιας και αναφέρατε, κύριε Κιζέλη, το παράδειγμα του Παπαθανασάκη, δεν έχετε πέρασει και λίγα, με διοικήσεις, προέδρους, μεγαλομετόχους και κοιτάξτε να δείτε, κάθε καλοκαίρι ο Ηρακλής είχε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, γιατί 14 χρόνια Ηρακλής, αλλά και 14 χρόνια τέτοιου προβλήματα μάλλον. Υπήρχαν και καλές χρονιές, υπήρχαν και χρονιές που ήταν με τη λήξη, ας πούμε, τη σεζόν. Η ομάδα πάλι, ας πούμε, δεν είχε πρόβλημα αγωνιστικό, ήταν, ας πούμε, παρέμενε στη Super League ή προσπαθούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά μόλις, ας πούμε, έμπαινε η χρονιά του καλοκαιριού και να δούμε τι θα γίνει με την αδειοδότηση και με αυτά τα θέματα, υπήρχε ένα άγχος μεγάλο και φόβος μήπως και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο μεγαλομέτωπος. Καλοκαίρι χωρίς άγχος μάλλον δεν κάνατε τόσα χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Ήταν φοβερό πράγμα. Ναι, δεν φοβερό πράγμα να μην τύχει σε κανέναν. Δηλαδή αυτά που ζήσαμε το 2011 και πέρσι ήταν το κάτι άλλο. Με πολύ άγχος. Και με τις διοικήσεις που προηγήθηκαν ακόμα και στην πρώτη εθνική, πάντα τα καλοκαίρια τα καλοκαίρια ήταν λίγο δύσκολα. Πολύ δύσκολα, ναι. Δεν θυμάμαι και την ερχομό του Ρέμου τότε. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Τι, άμα τα πιάσουμε δεν μας στάλνουν 10 εκπομπές. Παίχτες, 10 εκπομπές δεν μας στάλνουν. Να φεύγουν παίχτες, ήταν τραγικές κατάστασεις. Μέσα σε όλο αυτό τώρα, μιας και είπατε τη λέξη παίχτες, γιατί καλό είναι να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Γιατί θα μας λείψει μέχρι να ξαναδούμε τον Ηρακλή να παίζει ποδόσφαιρο, ενώ χρονικά μέχρι να έρθουν τα φιλικά. Ναι, πάλι, έχουν περάσει από τα χέρια σας αρκετοί. Τερματοφύλακες. Βέβαια. Βέβαια. Αλίμονο. Αυτό είναι το κομμάτι σας, αυτό είναι που αγαπάτε πάρα πολύ και ως τερματοφύλακας του Ηρακλή και δουλεύετε πολύ με αυτό. Και με αρκετά παιδιά, θυμάστε πόσοι έχουν περάσει από τα χέρια σας, αλλά και πόσοι έχουν βγει από τα χέρια σας. Δεν είναι μόνο το να περάσει κάποιος, γιατί ξέρετε, έχει διπλή σημασία κάποιος να έρθει για μένα πρώτη φορά και να τον κάνω εγώ τερματοφύλακα, και κάποιος που να είναι ήδη τερματοφύλακας, αλλά για διάφορους λόγους να μην ήταν τόσο καλά και να τον ανεβάσω εγώ και να τον βελτιώσω και να ξεφύγει. Μάλιστα. Πόσα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν αυτά τα 14 χρόνια. Εντάξει, στις ακαδημίες υπάρχουν παραδείγματα που βρήκα κάποια παιδιά σε ηλικίες 10 χρονών, 12, σε ευαίσθητες ηλικίες, δηλαδή εκεί που το παιδί, ας πούμε, αρχίζει και εμπεριδώνει την τεχνική και τα λοιπά. Ήταν, ας πούμε, ο Γιαννιώτης, ο Αθανασιάδης, ο Γιώργος, ο Ηλίας ο Μέλγας, ο Αντρέας ο Κολίτσι, ο Ηλίας ο Βούρας και αρκετά άλλα παιδιά. Αναφέρω αυτούς γιατί αυτοί κάνανε μια πορεία αργότερα. Ναι. Μια πορεία. Ο Γιαννιώτης έκανε αυτή την πορεία που έκανε με Ολυμπιακό, Πανιόνιο κτλ. Ο Αθανασιάδης πήγε στον Παθραϊκό, τώρα είναι στον Αστέρα Τρίπολης, σε μια πολύ καλή χρονιά. Ο Αντρέας ο Κολίτσης έπαιξε Βόλο, ήρθε στον Ηρακλή δύο χρονιές. Στον Ηρακλή, τώρα είναι στην Αλβανία. Και μιλάμε για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας που τα αναλάβανε. Ναι, μικρής ηλικίας. Ο Ηλίας ο Μέλκας πρόσφατα είναι στο Καραϊσκάκης, με καλή χρονιά και από ό,τι ακούω έχει καλές προτάσεις. Ο Ηλίας ο Γούρας με νίκη Βόλου ΑΕΚ και φέτος ήταν στην Δόξα Δράμας. Ο Μπαντής ο Γιώργος, ναι. Αστέρα Τρίπολης, Πανιόνιο και... Εντάξει, πολλά παιδιά περάσαμε, είχαμε μια καλή σχολή, δουλέψαμε με τα παιδιά. Από τερματοφύλακες που ήρθαν και βελτιώθηκαν, που δεν βγήκαν από ακαδημίες, αλλά ήρθαν, για παράδειγμα, εγώ μου ήρθε στο μυαλό ο Πάρδο. Να μην το πω. Κοίταξε, αυτοί είναι τερματοφύλακες οι οποίοι ήρθαν σε ηλικία 21-22 χρονών, οι οποίοι ήταν δουλεμένοι από τις ακαδημίες, γιατί οι βάσεις μπαίνουν από τις ακαδημίες κακά τα ψέματα.
Από εκεί μπαίνουν οι βάσεις για να έρθει ένας θεματοφύλακας σε μια ηλικία 20-21 χρονών, ο οποίος πρέπει να είναι πλέον έτοιμος σε τεχνικό επίπεδο και να μπορέσει, ας πούμε, μετά να βελτιωθεί πάνω σε τακτικά κομμάτια και τακτική για να μπει μέσα, ας πούμε, στο παιχνίδι και να αποδώσει τα μέγιστα. Ο Πάρτο, ναι, ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ο Πάρτο ήταν μια τέτοια περίπτωση το 2007. Τότε, ας πούμε, που ερχόταν... Για δοκιμή με Γιωβάνοβιτς, θυμάμαι καλά. Για δοκιμή ήρθανε, ναι, για δοκιμή ήρθε. Δεν ήταν με Γιωβάνοβιτς, ήταν με Βλάχο. Ήταν με τον Βλάχο. Με Βλάχο που έμεινε Βλάχο. Πόσο, ένα φεγγάρι έμεινε ο Βλάχος. Ένα φεγγάρι, αλλά ο Βλάχος και εγώ τον επιλέξαμε. Α, οκ. Okay. Εννοώ με Γιωβάνοβιτς στα επόμενα σε παιχνίδια. Ναι, 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 μπράβο. Τον βρήκε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Πάρτο είχε έρθει με έναν Πολωνό μαζί, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και ο Πίτου, νομίζω, είχε έρθει μαζί με τον Πάρτο. Ναι, τότε ήταν όλοι οι παίκτες περάσαν, ας πούμε, ήταν οι πιο πολλοί τότε. Πολωνό, ποιο λέτε, τον Κοβαλεύσκι, λέτε, για Πολωνό. Όχι, δεν ήταν ο Κοβαλεύσκι, ήταν ένας μικρός στην ηλικία του Πάρτο. Δύο τερματοφύλακες δοκιμάσαμε τότε. Ναι. Και κάτσε, ο Πάρτο για μένα συγκέντρωνε πιο πολλά χαρακτηριστικά και σωματότυπο και τεχνικά. Είχε δύο πόδια, δεξί και αριστερό. Σας έκανε το κλικ κατευθείαν, έτσι. Το κλικ, ναι, τους πήραμε και τους δύο στην προετοιμασία και σε μια εβδομάδα μέσα η τελική τέτοια ήταν για τον Πάρτο. Και ο Πάρτος σε ένα χρόνο μέσα έφερε και ένα εκατομμύριο στην ομάδα. Έκανε και με τον Ηρακλή φοβερά πράγματα. Ναι, έκανε πολύ καλή χρονιά και καρπώθηκε και ο Ηρακλής. Μακάρι να καρπωνόταν και τίτλους και να μένε 10 χρόνια, αλλά μην το πιάσουμε. Τώρα τι να κάνουμε, αφού ήρθε τότε εκείνη η πρόταση. Όσα ήρθανε. Φέτος είχατε αρκετούς καλούς τερματοφύλακες και αυτό ήταν εύκολο, δύσκολο και έπρεπε να το διαχειριστείτε, έτσι, γιατί και ο Αμπάρης, και ο Βοσνιάδης και ο Γιούδας. Η δουλειά μας σαν προπονητές είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε το υλικό που έχουμε στα χέρια μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο και να τους βελτιώσουμε αλλά και να τους δώσουμε ψυχολογία για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα παιχνίδια. Έπαιξαν όλοι. Αυτό είναι το δικό μας έργο. Και οι τέσσερις έπαιξαν, έτσι, και ο μικρός ο Καρακώστας. Ναι, και ο μικρός, ναι, τελευταίο παιχνίδι έπαιξε και ο μικρός. Και νομίζω αυτό σας χαροποιεί το ότι... Γιατί οι τέσσερις τερματοφύλακες μέσα σε μια σεζόν είναι δύσκολο να δεις να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, έστω και λίγο. Εντάξει, είναι και ο παράγοντας τραυματισμοί. Σωστά. Ναι. Με τον Γιούδα ξεκίνησε και το 10ο παιχνίδι, μου φαίνεται, και τον τραυματισμό. Μετά πήρε τα 9 ο Βοσνιάδης, ο Παναγιώτης, ο οποίος έκανε καλή χρονιά. Κράτησε καλά, ναι. Και ο Γιώργος ο Αμπάρης χρησιμοποιήθηκε, ήταν... με την εμπειρία του πολύ καλός και ο μικρός που πήρε το βάπτισμα του Πυρός στο τελευταίο παιχνίδι τον παράζει. Αλήθεια, σας έχω δει πολλές φορές σε προετοιμασίες και σας το έχω πει και από κοντά ότι εγώ κουράζομαι βλέποντας σε ένα λεπτό έχω κουραστεί, έχω υδρώσει και πάω να πιω νερό με τις ασκήσεις που κάνουν οι τερματοφύλακες, γιατί είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν έχει καμία σχέση η προπόνηση των τερματοφυλάκων με αυτή που κάνουν οι υπόλοιποι μέσα. Είναι ένα ειδικό πρόγραμμα κάθε φορά που βλέπουμε το Φώτη Κιζέλη να τους τρελαίνει. Το πρόγραμμα αλλάζει ανεξάρτητα με την κατηγορία, δηλαδή είτε είμαστε στη Super League, είτε στη Β' Εθνική, είτε στη Γ' Εθνική, αλλάζει το πρόγραμμα, αυτό. Το πρόγραμμα δεν αλλάζει με τίποτα. Υπάρχει ένα όραμα. Η δουλειά είναι δουλειά, έτσι. Η δουλειά είναι δουλειά. Είναι η φιλοσοφία του κάθε προπονητή. Εγώ δεν θα αλλάξω ούτε στα αριστεχνικά. Αυτή είναι ο τρόπος που δουλεύω και πρέπει να δίνεις όραμα στους ομαδοφύλακες, να τους δίνεις το πάθος σου, να τους μεταφέρεις το πάθος σου, το δικό σου, να υπάρχει ο έπαινος και η σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε σαν ομάδα να κάνουμε το έργο μας. Και τώρα στα 3-5 πηγάδια φαντάζομαι τι τους περιμένει, Θα δούμε. Θα δούμε, ακόμα είναι νωρίς. Ναι, έχετε καιρό να κάνετε. Δεν είναι το τι τους περιμένει. Τα σχέδιά σας. Δεν είναι η σκληρή, δηλαδή όταν εννοούμε σκληρή προπόνηση ότι να πεθάνεις στον τερματοφύλακα και να βγάλεις το αποτέλεσμα. Είναι η ποιότητα της δουλειάς. Ναι, ναι. Καλά, πλάκα κάνω. Εντάξει, εμείς απ' έξω το βλέπουμε αλλιώς. Πιο πολύ πρέπει να πάμε στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Δηλαδή αυτό που μας κάνανε εμάς κάποιοι προπονητές παλιά, που μας σκοτώνανε στην προπόνηση και δεν είχαμε κουράγιο στο παιχνίδι, τα πόδια μας ήταν κομμένα. Αυτό έχει αλλάξει. Η προπονητική έχει πλέον πάει σε άλλα επίπεδα. Έχουμε βγάλει σχολές θερματοφυλάκων. Έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια. Έχουμε πάρει διπλώματα. Διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε. Δόξα τω Θεώ,
η ενημέρωση στη σημερινή εποχή είναι καταιγισμός. Ναι. Μπορείς να μάθεις τα πάντα, να πας σε σεμινάρια, να παρακολουθήσεις. Με καινοτομίες, με ασκήσεις, με διάφορα. Σίγουρα. Εάν και εγώ είχα ευτύχημα, ας πούμε, ήμουν ευτυχής να έχω προπονητές στις μικρές τότε ομάδες που ήμουν και τον κύριο Καλαϊτζή, τον Φάνη, τον κύριο Γαβριγιώργο, τον Γιώργο και τον μεγάλο Κώστα Καραπατή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μπροστά για το ποδόσφαιρο του 60. Ήταν ο σύγχρονος τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας που έπαιξε έξω από τα δοκάρια, είναι ο τερματοφύλακας που παίζει σήμερα. Ο σημερινός ήταν ο τότε τερματοφύλακας, ο κύριος Καραπατής. Χρόνια μπροστά. Έχω μάθει πάρα πολλά από αυτόν. Τον είχα προπονητή και είμαι τυχερός, πάρα πολύ τυχερός. Άσχετα με αυτό, είδαμε τερματοφύλακες τότε της εποχής, το Φανάρα, το Χριστίδη, οι οποίοι ήταν πραγματικά είδωλα για μας. Είχαμε δηλαδή πάρα πολύ φοβερή εικόνα από παραστάσεις. Την ομάδα πώς θέλετε να τη δείτε για τη νέα σεζόν? Να τη δούμε πέρα από τη θέση του τερματοφύλακα, έτσι. Να τη δούμε να πρωταγωνιστεί και στη Β' Εθνική για να μπορέσουμε να φέρουμε τον Ηρακλή εκεί που το αξίζει. Μακάρι. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Και εκεί που το αξίζει είναι η Super League. Και εκεί από που δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Δεν έπεσε ποτέ, ναι, αγωνιστικά ποτέ. Αλλά σε αυτή τη χώρα, κύριε Κιζέλη, ξέρετε ότι... Δυστυχώς η νόμη είναι λάστιχο στην Ελλάδα. Και το χρησιμοποιούν μόνο εις βάρος του Ηρακλή. Να το δοκούν, ναι, όπως θέλουν. Δηλαδή, ένας νόμος ο οποίος ήταν για πλαστογραφία, ήταν χρηματικό πρόστιμο, μετατράπηκε σε ένα βράδυ. Εχθές ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΠΟ ότι Παναθηναϊκός και Πανιώνιος δεν παίρνουν άδεια. Δεν θα παίξουν όμως. Από ό,τι άκουσα, είναι με 20.000 πρόστιμο. Δεν θα παίξουν αυτό ακριβώς. Δεν θα παίξουν όμως σε κατώτερη κατηγορία. Ναι, και δεν θα παίξουν σε Β' Εθνική. Ας πούμε, θα συνεχίσουν στην Super League. Αυτό είναι αδικία. Είναι κατάφορη αδικία. Δηλαδή, βλέπεις κάποια πράγματα και τρελαίνεσαι. Δηλαδή, τι να βγεις να φωνάξεις, να στηρίξεις. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Να πω. Ναι, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Του χρόνου, ξέρω εγώ, μπορεί να ανεβεί ο Ηρακλής και ξαφνικά να αλλάξει ο νόμος και να πει από τη νέα χρονιά αλλάζουν πάλι τα πράγματα. Να πει ότι αν κάποιος έχει για 15 χρόνια προποντή τερματοφυλάκων θα υποβιβαστεί. Ναι, και μετά θα έχουμε πρόβλημα με τον Κιζέλη. Φεύγω μόνος μου, δηλαδή. Δεν μπορεί να βγάλει τέτοιο νόμο, δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα. Εύχομαι υγεία να έχετε. Με τα 15 χρόνια, ξέρω εγώ, μπορεί να το βρούνε και αυτό. Μπορεί να ανακαλύψουν κάτι τέτοιο. Κύριε Κιζέλη, εύχομαι καλή δύναμη, καλή προετοιμασία. Θα τα πούμε. Και 14η σεζόν τώρα αυτή που θα ξεκινήσει, 15η είναι. Έχασα λόγια, δεν ξέρω. Από το 4, κάπου εκεί. Και στους τερματοφύλακες του Ηρακλή, καλή δύναμη να τους πω, γιατί ξέρω τι θα πάθουν στα 3-5 πηγάδια. Κοίταξε, πολλές φορές ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι εμένα όσοι προπονητές ήρθαν εκεί με βρήκαν στην ομάδα, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Ποτέ δεν ήρθαν προπονητές, δηλαδή δεν είμαστε άρμα κάποιου team. Ναι, δεν σας ακολουθεί κάποιο, δεν σας παίρνει κάποιος μαζί του. Αν ήμουν σε ένα άρμα ενός προπονητή, ξέρω εγώ, αν έφυγε ο προπονητής, θα έφυγε εγώ, δηλαδή δεν μένεις τότε. Ναι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχουν προπονητές που έχουν το βοηθό του, έχουν το γυμναστή του, έχουν και τον προπονητή με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα σκοτήσεις να φύγεις, δεν θα μείνεις δηλαδή. Όταν με αυτό θα αλλάζεις κάθε χρόνο ομάδες, το πιο πιθανό. Ναι, εγώ δεν ήμουν σε κάποιο άρμα, εγώ δεν είμαι, δηλαδή, ανέκαθεν δεν ήμουν παίζει, παίζει ρόλο και η αγάπη για την ομάδα, έτσι, φαντάζομαι. Εντάξει, σίγουρα, όλα παίζουν ρόλο, αλλά ξέρεις, όταν είσαι με κάποιον μαζί, αναγκαστικά πρέπει να φύγεις. Σωστά. Δηλαδή έφυγε ο προπονητής, πρέπει να φύγεις. Όταν είσαι μαζί του, φεύγεις, δεν υπάρχει, ας πούμε, άλλο. Εγώ δεν ήμουν με κανέναν. Δηλαδή όσοι προπονητές ήταν στην ομάδα με έχουν βρει εκεί. Έφυγε ο προπονητής, εγώ είχαμε τη διοίκηση. Αν ήθελε η διοίκηση να με πει ότι ξέρεις λίγη τις συνεργασίες, θα είχα φύγει, θα ευχαριστούσα και θα είχα φύγει. Δηλαδή δεν είναι το θέμα της καρέκλας και αυτό που... Ας πούμε, μπορεί κάποιος να πει ότι γιατί μένει αυτός 15 χρόνια, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Όταν σε αξιολογεί, προφανώς κάτι καλό θα έχει, μπορεί να πει κάποιος. Ναι. Σε αξιολογεί μια διοίκηση, δεν μένει σε, ας πούμε, με το ζόρι. Εγώ, ας πούμε, από τη δικιά μου λέω, παράγω έργο, έτσι. Και κρίνομαι από αυτό. Όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα και τον τρόπο της δουλειάς σου. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, δεν συντρέχει λόγος, δηλαδή, αυτό είναι...
αυτονόητο. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να ευχηθώ και καλή ξεκούραση, γιατί φαντάζομαι αυτόν τον μήνα θα το χρειαστείτε, γιατί σας περιμένουν μετά. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Οι προπονήσεις ξανά. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Έγινε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλά, καλό βράδυ, γεια σας. Φώτης Γκυζέλης, 14 ολόκληρα χρόνια και συνεχίζει με δύο παύσεις, μικρές ήτανε. Και μας αποκάλυψε και αυτό που έγινε το καλοκαίρι, που ο Παθανασάκης τον πήρε τηλέφωνο, Χρήστο, φοβερά πράγματα, για να κατεβάσει την ομάδα στη Β' Εθνική. Και ακούσατε ποια ήταν η απάντηση του Γκυζέλη στον συγκεκριμένο. Με στεναχωρείτε. Με στεναχωρείτε πολύ, γιατί δεν βλέπω συμμετοχή. Δωράκι σας δίνουμε. Κακό δεν είναι. Και με στεναχωρείτε γιατί μου ανεβάσατε το πήχη πολύ ψηλά την προηγούμενη εβδομάδα, ρε παιδί μου. Με το ζήπο έγινε χαμός. Λες να δίνω ζήπο κάθε εβδομάδα, ρε Χρήστο. Με το ζήπο έγινε χαμός. Σήμερα με τη ζώνη σφιχτοί είμαστε. Ξαναθυμίζω το διαγωνισμό πριν πάμε στο διάλειμμα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Το μικρό όνομα του Ζούντμπι, εκτός κι αν είναι δύσκολο το quiz. Λες Χρήστο, την έχουμε πατήσει έτσι, δεν νομίζω. Το μικρό όνομα του Ζούντμπι λοιπόν, που αρχίζει από Ζου και κλειώνει με ζώνη, το αποστέλλετε στο 54526, ξαναλέω γρήγορα FM και ενώ το μικρό όνομα του Ζούντμπι, αυτή είναι η ερώτηση, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ο διαγωνισμός μας έχει να κάνει με την πολύ ωραία ζώνη του Ηρακλή που κληρώνουμε σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Άντε ρε παιδιά, ξεστεναχωρήστε με. Στεναχωριέμαι όταν δίνω δωράκια και δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Κάτι πάει να γίνει. Κάτι πάει να γίνει. Θυμίζω, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, το μικρό όνομα του Ζούντμπι και το αποστέλλετε στο 54526. Σας περιμένει μια ωραιότατη ζώνη Ηρακλής με το σήμα του Ηρακλή του Γυμναστικού Συλλόγου μπροστά. Ξαναλέω, FM κενό, το μικρό όνομα του Ζούντμπι, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526. Έχουμε και το mail ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Ακούσαμε το Φώτη Γκυζέλη που θα συνεχίσει για 14η χρονιά στον Ηρακλή ως προπονητής τερματοφυλάκων και συνεχίζουμε. Στο ποδόσφαιρο, όπως είπα και πριν, είμαστε εν αναμονή των όποιων εξελίξεων. Στο γάμα σίγμα, ξαναλέω ότι μάλλον πάμε για τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβριο. Μήπως και εκεί γίνει κάτι με την τροπολογία που πρέπει να περάσει. Γιατί αν δεν περάσει είμαστε πολύ δύσκολα, ούτως ή άλλως ήμασταν. Το ερώτημα είναι βέβαια πώς θα τα βγάλει πέρα ο γάμα σίγμα μέχρι τότε, όλο το καλοκαίρι δηλαδή. Και να δούμε τι θα γίνει και με τη διοίκηση πρωτοδικείου, γιατί τελειώνουν οι μέρες, πρέπει να πάρει παράταση, ανανέωση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλό καλοκαίρι από Κομωτινή, χίλια χρόνια Ηρακλής. Γεια σου Νικόλα, εκεί στην κυανόλευκη Κομωτινή, η οποία Κομωτινή φέτος θα έχει έντονο κυανόλευκο χρώμα, μιας και η ΑΕ Κομωτινής ανέβηκε μετά από 20 χρόνια, Χρήστο μου, στην Α1 δρόν του βόλεϊ. Ναι, ανέβηκε η ΑΕΚ, ανέβηκε και η ΑΕ Κομωτινής. Βρέθηκα πριν 3-4 πριν ήταν, στην Κομωτινή για το παιχνίδι του Ηρακλή για την Α2 ανδρών στο βόλεϊ και έτριβα τα μάτια μου γιατί είδα αρκετούς οπαδούς εκεί. Από εκεί, και αυτό είναι το σημαντικό, που είναι από την Κομωτινή και υποστηρίζουν την ομάδα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Λέγαμε για γυμναστικό σύλλογο, ένα από τα καμάρια του γυμναστικού συλλόγου Ηρακλής είναι το κολυμβητικό τμήμα, το οποίο και πάλι μας έφερε διακρίσεις, μας έφερε μετάλλια, αυτή τη φορά με τα πιτσιρίκια, με τα αγαπημένα μας μωρά. Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο Γιωβανούδη, έναν από τους προπονητές του κολυμβητικού τμήματος και των ακαδημιών. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται? Αυτό μ' άρεσε το καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Γιώργο, σαν αντίλαλος ήταν. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι όταν το ξέρεις, έχω αδυναμία, σας έχω αδυναμία με το κολυμβητικό. Ναι. Και όχι μόνο, και το Στίβο και όλα τα αγαπάμε, αλλά εσείς είστε περιπτωσάρα και με τα συνθήματά σας και με τα σκουφάκια σας και με τα όλα μας, με τα όλα μας. Και με τα όλα σας και με τα μετάλλια σας, γιατί από ό,τι έμαθα κάτι πήρε ταυτί μου, πάλι καλά τα πήγατε.
πρόσφατα. Ναι, ήμασταν. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε πάρα πολύ καλά στο τελευταίο μεγάλο στόχο της χρονιάς, στους θερινούς αγώνες. Να αναφέρουμε ότι τα παιδιά ήταν ηλικίας 9, 10, 11 και 12 ετών. Πήραμε συμμετοχή με 71 παιδιά. Σαν 71 σε αυτές τις ηλικίες νομίζω είναι καλό νούμερο, ε. Είναι πολύ καλό το νούμερο. Από 70 και πάνω είμαστε πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Πήγε πολύ καλά, κύλησε πολύ καλά η χρονιά, ξεκίνησε πολύ καλά. Είχαν βάσει και ένα άρθρο, νομίζω το έχετε διαβάσει και στο ίντερνετ. Το είπα, αλλά δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που είπα, αν έφαγα κάτι. Ναι, είναι αυτά και είναι και ακόμα περισσότερα, που δεν τα ανέφερα ώρα. Ανέφερα μόνο για τους τελευταίους αγώνες, που ναι. Το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ναι. Είχαμε 20 μετάλλια, από τα οποία 8 ήταν χρυσά, 6 ήταν ασημένια και 6 χάλκινα. Mm-hmm. Οι επιδόσεις των παιδιών ήταν πάρα πολύ καλές. Οι προπονητές μείναμε πάρα, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οι γονείς με χαμόγελα, οι αθλητές, οι μικροί αθλητές που είναι ακριβώς δίπλα μου τώρα και ανυπομονούν να μιλήσουν για αυτοί. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν μας δώσει το λόγο. Θέλω σύνθημα, θέλω σύνθημα. Γέλατε. Λοιπόν, ένα ζαλίζομαι δυνατό. Ένα ζαλίζομαι δυνατό θέλω, εντάξει. Εδώ είμαστε στον αέρα. Έλα, μας ακούτε κύριε Γιώργο? Ακούμε. Ένα, δύο, τρία. Πάμε. Ανυπομονούσα να βγουν από την πισίνα να μας πάρει τηλέφωνο για τώρα, να το πούνε. Τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί αγαπάμε πάρα πολύ αυτά τα τμήματα, έτσι. Δεν υπάρχει, εμείς αγαπάμε πολύ, μας προσφέρουν πολλές χαρές. Πάρα πολλές χαρές και συγκινήσεις. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και ο κόσμος μας ακούει, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που μας. Να, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου, να τους αναφέρουμε και αυτούς. Το Χρήστο τον Κιτσούλη, τους ξέρεις προσωπικά όλους. Το Χρήστο τον Χαρατάσο και τη Ζάτου την Κατερίνα. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά φέτος. Φέτος ποιος θα με πάει στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής που έχω κάνει δουλειές? Φέτος δυστυχώς δεν έχουμε κανέναν. Ναι, για πρώτη φορά. Εννοώ κολυμπώντας, γιατί οι κολυμπητές του Ηρακλή και ο Τάσος Αχβατζίδης και ο Χαρατάσος και ο Χουζούρης πριν από δύο χρόνια έχουν τον Τωρονέο, το έχουν για πλάκα. Φέτος δεν έχουμε, έτσι. Φέτος δεν έχουμε, ελπίζουμε να έχουμε του χρόνου. Μπορεί και μαζί μου. Το έχω βάλει στόχο, η αλήθεια είναι. Το έχεις βάλει. Το έχω συζητήσει με τον Τάσο Τσαχπαζή, θα με προπονήσει αυτός προσωπικά. Άντε μπράβο. Και ελπίζω να το καταφέρουμε. Άντε μπράβο. Να είσαι καλά Γιώργο, πλέον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλέον τι να διακοπές τελώς ή συνεχίζετε, τι κάνετε? Συνεχίζουμε κανονικά με τις προπονήσεις, με περισσότερο παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Τώρα πιο χαλαρά, δεν υπάρχει ένταση στην προπόνηση. Κανονικά μέχρι τέλη Ιουλίου και μετά ξανά από... Ναι. Και μετά ξανά από Σεπτέμβριο. Πες μου και κάτι ακόμα, ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά που λέμε. Αν κάποιος μας ακούει και ψήθηκε και έχει το αγοράκι του, το κοριτσάκι του, το ανιψάκι του, δεν ξέρω εγώ, το εγγονάκι του, τι πρέπει να κάνει για να το φέρει? Να περάσει μια βόλτα από το Εθνικό Κολυμπητήριο και από το Προσιτωμένο πλέον, να έχει μια υπεύθυνη εγγραφών, μπορεί να μάθει πληροφορίες για τις τιμές, για τις ώρες, για τα προγράμματα, για όλες τις ηλικίες. Νομίζω από 4 χρόνια και πάνω μπορεί ο κόσμος να φέρει τα παιδιά του να μαθαίνει κολύμπη. Ξεκινάει με τη μικρή πισίνα, μετά πάει στις ακαδημίες και σιγά σιγά ανεβαίνει. Και το πιο σημαντικό, περνάει καλά. Αυτό που μόλις ακούσαμε. Το πιο σημαντικό είναι να περνάει καλά, να το ευχαριστιέται και να το αγαπάει αυτό που κάνει. Ό,τι και να κάνει, είτε λέγεται κολύμβηση, είτε λέγεται στίβος, είτε λέγεται βόλεϊ. Να το ευχαριστιέται και να το ζητάει. Να λέει το παπά και τη μαμά, μαμά, σε παρακαλώ, πάνε με σήμερα προπόνηση. Αυτό είναι το καλύτερο. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλουν καθόλου, έτσι πιέζονται. Όχι, με το ζόρι έρχονται, ναι. Δόξα τω Θεώ, το έχουμε καταφέρει αυτό το κομμάτι. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για εμάς προπονητές. Και μπράβο σας. Και σε ευχαριστώ και πάλι και για το ηχητικό. Φιλιά σε όλα καλά, τα καμάρια εκεί που έχεις. Καλή συνέχεια, φιλιά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Να σε καλά. Τι ωραίο ήταν αυτό. Αγαλίασα, Γιάννη. Δηλαδή, σαν το Τζόκερ είμαι πάλι. Ξέρεις πως χαμογελάει το Τζόκερ, ε? Και δεν με νοιάζει τι θα πει και ο Μπάτμαν, δηλαδή, όταν χαμογελάω έτσι. Τι ωραίο ήταν αυτό. Ακούσαμε έναν από τους προπονητές των Ακαδημιών του Κολυμβητικού Τμήματος του Ηρακλή που μας έφεραν 20 μετάλλια. Είπε 8 χρυσά, 6 και 6. 6 σημαίνει 6 χάλκινα, νομίζω. Ηλικίες 9 με 12. Τα είχε δίπλα του. Και θέλανε πάρα πολύ να μιλήσουν στον αέρα με τον τρόπο τους. Είπαν το ζαλίζομαι, φωνάξαν το σύνθημά τους. Υπέροχο. Υπέροχο, πραγματικά. Να γιατί στεναχωριόμαστε για το ΓΣ.
Γιατί όλα αυτά τα τμήματα ανήκουν στη μαμά, στο γυμναστικό σύλλογο. Να γιατί ουρλιάζουμε και τσιρίζουμε για την τροπολογία. Αυτά είναι το μέλλον. Το ακούσατε. Πόσο υπέροχο ήταν αυτό που ακούσαμε. Τρελά τα παιδάκια, μπράβο σε όσους ασχολούνται με τα παιδάκια μας, λέει ο Νικολάς από την Κομωτινή. Είναι περιπτωσάρες. Με την καλή την έννοια. Και στο Στίβο εκεί και στο Κολυμβητικό και στα υπόλοιπα. Αλλά ξεχώρισα αυτά τα δύο γιατί είναι πάρα πολλά σε αριθμό και όταν μαζεύονται φτιάχνουν κερκιδάρα μόνα τους. Πραγματικά είναι φοβεροί. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Καλησπέριζω αδερφό ημών Ιωάννη Ζάτσι. Γιάννη τι κάνεις? Συνεχίζουμε με Beatles και στο 23 10 287 και 38 για να μας πάρει κάποιος ή κάποια να μας κάνει την κληροσούλα για την ζώνη του Ηρακλή που δίνουμε σήμερα. Άντε να δώσω ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα για να μου πείτε ποιο είναι το μικρό όνομα του Ζούντμπι. Αφού κληρώνουμε ζώνη, ρωτάμε για το Ζούντμπι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, το μικρό όνομα του Ζούντμπι, αποστολή στο 54526. Ένα λεπτό θα περιμένω με Beatles παρέα για να κάνουμε την κλήρωσή μας για την υπέροχη ζώνη του Ηρακλή. Με φτιάξαν τα πιτσιρίκια όσο τίποτα άλλο. Βλέπω να τα ξαναφέρουμε σύντομα εδώ. Τα 107 παιδιά που είχαν έρθει στα 107 χρόνια του Ηρακλή, πριν 4, ναι. Πάμε τώρα 1908-2018, πάμε για 110 χρόνια. 29 Νοεμβρίου του 2018, 110 κεράκια θα σβήσουμε, γεροί να είμαστε, πρώτα Θεός. Και πολλά ήταν τότε από το Κολυμβητικό εδώ, αν θυμάστε, και το είχαν γκρεμίσει το στούντιο, τα είχαν διαλύσει όλα και δεν μας πείραξε καθόλου. 23, 10, 2, 87 και 3, 8, ας καλέσει ένας φίλος τώρα για την κληροσούλα για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Εντάξει, δεν θα περιμένουμε πολύ γιατί πρέπει να κλείσουμε. Γιάννη, έχουμε? Δεν έχουμε. Για μπάνια πήγατε σήμερα. Φύγανε νωρίς. Δώσε μου. Τι? Θα μου πεις εσύ νούμεράκι. Ο Νίκος. Νίκο! 1-4, ρε φίλε. Καλά που δεν ήταν 5 γιατί θα την έτρωγα. Okay. Τώρα είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα κάνω σαρδάμ το επίθετο. Αλλά δεν πειράζει. Πρώτη φορά θα είναι. Καταρχάς να πούμε ότι η απάντηση σωστή. Οι τέσσερις που στείλατε το βρήκατε. Είναι Τόμ, Τόμας, Τόμι, Τόμι Ζούντμπι, Τόμ Ζούντμπι. Την καλησπέρα μου και στο Κιανόλευκο Καπί. Ο Σταύρος Κιάος. Μη δεν έχει για να είναι Κιάμος. Οπότε είναι Κιάος, λογικά. Λες να είναι αλλιώς, δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος. Φίλε μου Σταύρο, περνάς από την μπουτίκ. Θα στείλω το ονοματεπώνυμό σου. Του γυμναστικού συλλόγου στο Κατσάνιο. Από αύριο και παραλαμβάνεις τη ζώνη του Ηρακλή σε καλή μεριά. Ευελπιστώ και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πάλι κανένα τέτοιο δωράκι να σας το χαρίσουμε απλόχερα. Πρώτα Θεός αύριο με την ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η εκπομπή Basket City με Νίκο Μοσκοβίτη και Σταμάτη Μουρελή, τα μπασκετόπαιδά μας. Για μπάσκετ Ηρακλή, μάλλον να το πω καλύτερα. Άντε να δω πότε θα έχουμε κάτι ουσιαστικό και χειροπιαστό να πούμε. Αύριο δεν αποκλείεται με Χαρίλαο ξανά. Back to back, έτσι δεν το λένε, Γιάννη, όταν παίρνεις ένα τίτλο ξανά. Αφού το τρίτο κάνουμε πέμπτη, θα είναι back to back ο Χαρίλαος, τρίτη πέμπτη, μακαρόνια. Δεν αποκλείεται να τον έχουμε αύριο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Να είστε καλά, καλό βράδυ.